Και η σιδερόστρα έκοβε την τηλεόραση στα δύο. Διήγημα του Μάνου Κοντολέων. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Γύρισε και την κοίταξε. Είχε δυο καφέ μάτια, πράσινο ρίμελ στα βλέφαρα, φορούσε πουκάμισο κίτρινο, μπλε φούστα, λευκά παπούτσια. Όχι, το πουκάμισο ήταν πορτοκαλί. Μπορεί και να του χαμογέλασε, ελαφρά, αδιόρατα, μια διακριτική πρόκληση. Αυτός έριξε αλλού το βλέμμα και κάτι τράβηξε την καρδιά του, ίσως το στομάχι. Το φανάρι άναψε. Ένας μικροσκοπικός Γρηγόρης πέρασε στην άλλη πλευρά της πλατείας. Αυτή συνέχισε την ερμού. Χάθηκε. Στο περίπτερο ζήτησε τσιγάρα. 5 φίλτρο. Δεν έχω. Τότε αντινικό σπέσιαλ. Και πλήρωσε, ανηφόρησε το πεζοδρόμιο κάτω από το κιόσκι, 7-8 ακόμα άτομα, και το λεωφορείο μόλις έστριβε την όθωνος. Κάθισε στις μονές θέσεις, άπλωσε στα πόδια του την άιλον σακούλα. Ελευθερουδάκης, η εστία έγραφε. Έβαλε από πάνω το μπορντό τσαντάκι, ξεφύλισε το βιβλίο, βρήκε τη σελίδα που είχε σταματήσει, συνέχισε το διάβασμα, το φωκονταμό του βασιλικού ήταν. Το λεωφορείο ξεκίνησε. Ο οδηγός έπαιρνε άτσαλα τις στροφές, φρενάριζε απότομα στις τάσεις και στα φανάρια και τα γράμματα και οι αράδες μπλεκόντουσαν, τα μάτια του τον τσούζανε. Έκλεισε το βιβλίο, μέσα από το θαμπό τζάμι κοίταξε το δρόμο. Κατεβαίνανε τη Συγκρού. Αυτοκίνητα, αυτοκίνητα, αυτοκίνητα και μικρά δεντράκια, πολύχρωμες φωτεινές, ταμπέλες. Ήθελε σε κάποιον κάτι να πει. Όλοι άγνωστοι ήταν. Αν είχε ανταποδώσει το χαμόγελο στην κοπέλα με τα καφέ μάτια, τώρα θα κουβεντιάζανε πίνοντας γαλλικό καφέ στο Διόνυσο. Μπορεί να είχαν ήδη σχεδιάσει το πότε και το πού θα κάναν έρωτα. Αν... Μα δεν ανταπόδωσε το χαμόγελο. Γιατί, λόγοι πολλοί, η γυναίκα, τα παιδιά, η οικογένεια γενικά, η κοινωνία γενικότερα. Λόγοι πολλοί, δικαιολογίες, προφάσεις. Και ένα ακόμα χαμένο απόγευμα, μέσα στους δρόμους μιας πόλης που έψαχνε κι αυτή να βρει την ταυτότητα που της είχαν στερήσει. Πότε την έχασε? Αναρωτήθηκε και σηκώθηκε, αρπάχτηκε από τη χειρολαβή, χτύπησε το κουδούνι, το λεωφορείο σταμάτησε, κατέβηκε, ο γέρας ήταν ψυχρός, τέλος Νοέμβρη, και σκοτάδι, το λεωφορείο χάθηκε στο βάθος μιας έρημης παραλίας. Περπατούσε αργά, η πλαστική σακούλα χτυπούσε το γόνατό του, το μαύρο χερούλι της ήταν σκληρό και άγριο στις γωνίες, του έκοβε την παλάμη, κρύο έκανε, παγωνιά, δεν έλεγε να βρέξει. Έπιασε τον εαυτό του να βραδένει το βήμα. Γιατί? Ανόφελο. Το μόνο που θα κέρδιζε ήταν μερικά ακόμα χτυπήματα της σακούλας. Ελευθερουδάκης ή εστία έγραφε. Πάνω στο γόνατο. Μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας κοντοστάθηκε. Άνοιξε το τσαντάκι, ψαχούλεψε για τα κλειδιά. «Πού στο διάβολο χωθήκανε», έβρισε. Τα βρήκε, άνοιξε, το ασανσέρ ήταν στο ισόγειο, ανέβηκε στον τέταρτο. Μέσα στο διαμέρισμα μισόφωτο, εκείνη η μπλε αντάβια της τηλεόρασης. Η κόρη του παρακολουθούσε Μπένι Χιλ. Το μόνο χτυπιόταν στο καρέκλι του. Η γυναίκα του σιδέρωνε στους τοίχους ράφια με βιβλία, πάνω στο γραφείο το τηλέφωνο, το ημερολόγιο, κάτι κόλλες, μια φιλεναδίτσα της Ελ Γκρέκο, φωτογραφίες από το περασμένο καλοκαίρι, βιβλία αγγλικών. Τους πήρε όλους τη σειρά και τους φίλησε. «Τι κάνετε?» Αυτό το δωμάτιο το είχε φτιάξει για τον εαυτό του. Έπειτα έκανε το λάθος να τοποθετήσει την τηλεόραση. Το μόνο λάθος, σκέφτηκε. Και μια μυρωδιά του ερέθησε τα ρουθούνια. Το μεσημέρι κάτι τηγανιτό είχαν φάει. Ψάρια ή κεφτέδες, αδύνατο να θυμηθεί. Το σκυλί τρίφτηκε στα πόδια του. Έσκυψε και το χάιδεψε μηχανικά στο κεφάλι. Έπειτα σήκωσε τον κορμό. «Και τι κάνετε?» ξαναρώτησε και προσπάθησε να χαμογελάσει. Η μνήμη του θέλησε να επιστρατεύσει κάθε εικόνα οικογενειακής ευτυχίας, γαλήνης, ζεστασιάς. Καμιά δεν είχε τη μυρωδιά από ψάρια ή κεφτέδες. «Πώς τα περάσατε?» μια ακόμα ερώτηση και ακούμπησε την άλλον σακούνα πάνω στο γραφείο.
Της εστίας ήταν. «Βάλε το μωρό να κοιμηθεί. Πες την κόρη σου να πλύνει χέρια και δόντια. Με έχει τρελάνει. Αύριο δεν θα σηκώνεται. Θα με χτυκιάσει. Εσύ γυρνάς τις βόλτες σου. Εγώ...» Γύρισε και κοίταξε τη γυναίκα του. Η ρόμπα πάνω από το νυχτικό, τα μαλλιά χτένιστα, τα πασούμια φαγωμένα από το σκυλί. Οικογενειακή εικόνα για το αρχείο της μνήμης. Κι όμως ήταν κάποτε, Θεέ μου, πριν πόσα χρόνια. Τη θυμάται κάποιο απόγευμα, μπροστά στο άγαλμα του Βίρονα που την περίμενε. Την είχε ξεχωρίσει μόλις κατέβηκε από το τρόλεϊ και έτρεξε κοντά της. Θεέ μου, είχε συμβεί αυτό κάποτε? Φορούσε ένα λευκό φουστάνι, κατάλευκο, και καθώς την αγκάλιασε εκεί πάνω στο πεζοδρόμιο, η μυρωδιά του Διορίσιμου κυριάρχησε στις αισθήσεις του και στα όνειρά του. Ήταν κάποτε. Πότε? Το μωρό βρέθηκε στο κρεβατάκι του. Ήταν αυτός που το έβαλε. Η κόρη του έπλυνε τα δόντια της και γκρίνιαζε. Ήταν αυτός που την καθησύχασε. Μετά στάθηκε στην πόρτα της κουζίνας. Κοίταξε το δωμάτιο. Το γραφείο του, η οθόνη της τηλεόρασης κοβόταν στα δύο από τη σιδερόστρα. Ήθελε κάτι να πει στη γυναίκα του. Σελίδες από το φόκο Νταμόρ στριφογύριζαν στο μυαλό του. Τι να πει? Άναψε τσιγάρο, βγήκε στο μπαλκόνι. Το κρύο του Νοέμβρη ήταν τραγικά δυνατό. Ακούμπησε τους ακόνες στα κάγκελα. Από κάτω δρόμος, απέναντι τα σπίτια, στο βάθος μια πόλη που κάποτε σχεδιάζανε να την κάνουν δική τους, και τότε σκέφτηκε να δρασκελίσει τα κάγκελα. Ίσως άξιζε να δοκιμάσει αν τα χέρια του μπορούσαν να γίνουν φτερά. Διαφορετικά αύριο θα ξύπναγε από τις 6 για να πάει στο γραφείο. Ναι, άξιζε. Ίσως και να δοκίμαζε. Μα ο σκύλος τρίφτηκε στα πόδια του. Έσκυψε και πρόσεξε τα μάτια του. Ήταν πολύ, πολύ βαθιά. Κάτι του λέγανε. Ανοησίες, σκυλίσια μάτια. Τι μπορεί να λέγανε? «Μα τι στο διάβολο μου ήρθε και πήρα σκύλο?» φώναξε. Το κρύο τρύπησε το πετσί του και ξαναμπήκε στην κουζίνα. Τα χέρια του είχαν χάσει την ευκαιρία να γίνουν φτερά. Και η σιδερόστρα έκοβε πάντα την τηλεόραση στα δύο.